Καλημερούδια με ένα ευχάριστο πλάνο. Εδώ βλέπετε τα μπαγάζια τα δικά μου και του Αλέξανδρου που είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, να πάμε μίνι διακοπές, έτσι έκτακτες διακοπές, δεν τις είχαμε υπολογίσει είναι η αλήθεια, αλλά επειδή θα φύγουν οι γονείς μου να πάνε στα Γιάννενα, είπαμε να πάμε κι εμείς, να ξεσκάσουμε να πάει και ο Αλέξανδρος πρώτη φορά στα Γιάννενα, γιατί είχε πάει, ήταν στην κοιλιά μου, δεν ήταν έξω στον κόσμο. Και να είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Κάτι λίγα τώρα είναι να βάλω ακόμα να προσθέσω μέσα. Περιμένω τον Αλέξανδρο να ξυπνήσει γιατί ακόμα κοιμάται. Να πιει γάλα, να ντυθούμε και να φύγουμε. Και να βάλω κι εγώ αυτά που μου μένουν. Έχω αφήσει τα τελευταία στιγμής, φορτιστές, τέτοια πράγματα. Σταματήσαμε μετά τη γέφυρα να ξεπιαστούμε λίγο. Εν τω μεταξύ, εγώ θυμόμουν ότι μετά τη γέφυρα είχε McDonald's, αλλά όχι, είχε Goodies. Καμία επαφή, έτσι. Goodies πρέπει να είχε πάντα, αλλά δεν. Το σημείο που σε όλη τη διαδρομή περιμένεις να δεις, τη λίμνη. Εγώ δεν μπορώ, είναι εδώ. Δώστε μου να περπατάω εδώ και πάρετε μου την ψυχή πάρα πολύ ωραία. Και αυτός ο αέρας που φυσάει τώρα, λιανιώτικος ρε παιδί μου, διαφορετικός όταν είσαι από την περιοχή, έτσι. Όταν είσαι στον τόπο σου είναι διαφορετικά. Αχ παιδιά, νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί έχω να έρθω 2 χρόνια τώρα. Δεν είχα έρθει πέρυσι καθόλου. Και είναι τέλεια, νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Δείτε εδώ τι ωραίο μέρος. Εδώ δεν ξέρω, νιώθω λες και είμαι σε βορειοευρωπαϊκή χώρα. Έτσι νιώθω κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ στη λίμνη δίπλα. Δείτε τι ωραίο δωμάτιο. Εδώ θα μείνουν οι γονείς μου βασικά. Εγώ με την Αλέξανδρα έχουμε άλλο δωμάτιο, θα σας το δείξω μετά. Δείτε τι ωραίο που είναι. Wow. Εδώ δείτε τι όμορφα. Και θέα του βουνό. Να είχε και χιόνι. Ένα ήταν χειμώνας και να είχε και χιόνι. Δείτε τι όμορφο που είναι. Λοιπόν, θα σας αφήσω πληροφορίες για το ξενοδοχείο στην περιγραφή. Να το δείτε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, στο πιο ωραίο μέρος του χωριού. Θα σας το δείξω και από κάτω μετά το ξενοδοχείο να το δείτε. Εδώ. Και μετά που θα μπορούσα θα σας δείξω, καθίστε να πάω στο καθρέφτη, να με δείτε, να κοιταχτούμε. Θα σας δείξω και το δικό μας το δωμάτιο, αλλά τώρα είναι μικρός και γίνεται ένας πανικός, ξεπιάνεται, προσπαθεί να ξεπιαστεί από τη διαδρομή και τρέχει πανικόβλητος, ανεβαίνει στο κρεβάτι, ξανακατεβαίνει, χαμός γίνεται. Και ήρθα να σας δείξω τον γονιό μου για αρχή. Και εδώ είναι το δικό μας το δωμάτιο. Μην κοιτάτε τώρα τον πανικό που έχουμε σπείρει. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει να βολευτούμε ακόμα γιατί ξαπλώσαμε λίγο να ξεκουραστούμε. Εδώ ένα σαλονάκι και δείτε εκεί. Εκεί έχει τζάκι. Απλά έβαλα την κουβέρτα για να προστατεύω το μικρούλι. Με χτυπήσει κανένα κεφάλι. Δείτε τι ωραία θέα στο βουνό. Δεν μπορώ. Και από εκεί και είναι και κούνιες. Θα πάμε κούνιες τώρα. Ετοιμαστήκαμε να πάμε κούνιες. Ελάτε να σας δείξω και το μπάνιο. Είναι πανέμορφα. Τα έχουν ανακαινήσει τώρα πρόσφατα. Είναι το ξενοδοχείο του ανιψιού μου. Θα τον δείτε, θα τον γνωρίσω. Του ανιψιού μου λέγοντας της οικογένειάς του. Γιατί ο ανιψιός μου είναι μικρός ακόμα, το Βασίλη, θα σας το δείξω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το μπάνιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και η ντουζιέρα. Γιατί έχουμε και εμείς ντουζιέρα τώρα. Σπίτι, εγώ την ντουζιέρα την έχω βολευτεί πάρα πολύ. Και χαίρομαι που πήραμε αυτή την απόφαση. Γιατί δεν ξέρω, είχα δίλημα όταν κάναμε την ανακαίνιση. Αν θέλω ντουζιέρα ή μπανιέρα. Λοιπόν, επειδή έχουν κατέβει κάτω να πάνε προς τις κούνιες, σας αφήνω να πάμε κι εμείς. Και μετά να πάμε στον ξέδερφό μου τον Άκη που σας έχω μιλήσει που είναι στο μονοδέντρι. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές για τον Άκη. Να φάμε τίποτα. Και αύριο να κάνουμε εξορμήσεις. Θέλω να πάμε στους κήπους. Όπου στους κήπους υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγικό μέρος που άμα το δείτε θα θέλετε να έρθετε ζαγόρια αύριο. Αρκεί να έχει νερό. Δεν ξέρω τι βροχές είχε το καλοκαίρι εδώ να έκανε βροχές και αν στους κήπους τώρα θα βρούμε νερά, αλλά ελπίζω να βρούμε νερά.
Εν τω μεταξύ, δες λίγο ντύση μου η δικιά σου με το pullover εδώ πέρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα έχει κάψανα. Αλλά εδώ δεν έχει. Δείτε εδώ. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας που σας έλεγα ότι θα σας το δείξω, θα πάμε και από κάτω. Δείτε τι ωραία που είναι, είναι και ψηλά. Και έχει θέα έτσι το χωριό εδώ. Το οποίο είναι πανέμορφο και καταπράσινο. Άντε και μόλις φτάσαμε στο μονοδέντρι επιτέλους, που εδώ είναι η καρδιά των ζαγοροχωρίων για μένα. Δεν ξέρω, είναι το αγαπημένο μου χωριό από τα ζαγοροχωριά. Είναι πάρα πολύ όμορφα και ήσυχα. Δείτε εδώ πέρα πετρόχτη στα κάτω, οι δρόμοι όλοι με πέτρες. Και εδώ στην πλατεία έχει ένα τεράστιο πλάτανο, νάτος. Δείτε τι ωραία. Και από κάτω είναι του ξαδέρφου μου ταβέρνα. Ήρθαμε εδώ στο δρόμο που οδηγεί προς το Φαράγγι, αλλά τώρα έχουμε τον μικρό και δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβουμε. Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, αλλά το ανέβασμα είναι λίγο δύσκολο. Και ήρθαμε έτσι μέχρι τα μισά να περπατήσουμε, να περπατήσει λίγο και ο μικρούλης και ξαναγυρίζουμε. Είναι αλήθεια! Η μαμά μου βρήκε σκιουράκια, για να δω τα προλάβω να σας τα δείξω. Πού είναι ρε? Να το ένα, το δύο. Το ένα τραβάει το άλλο. Είναι μωρέ μικρούλη. Σας το έχω χιλιοπεί, αλλά λέει η παροιμία ότι άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, τα παιδιά μας πλακώσει. Οπότε αν έρθετε ζαγόρια και δεν έρθετε στο μονοδέντρι και δεν έρθετε να καθίσετε στην πίτα της κικίτσας, να φάτε την πίτα της κικίτσας, μην έρθετε στα ζαγόρια. Καλύτερα. Είναι από τις πιο ωραίες πίτες που έχετε φάει, θα φάτε και θα με θυμηθείτε. Αυτή εδώ είναι η πίτα που σας έλεγα. Εντάξει, η μαμά μου ήδη κάνει. Εδώ και πατατούλες και σαλατούλα. Και αυτό το είπα μεγαλωτήρι. Εγώ δεν την Ελίτσα ζω τώρα. Θα πάω να πάρει μισή μερίδα, φτιάχνω για σένα και έβαλα εδώ. Δώσε και σε μάμα να φάει τώρα. Δώσε και σε μάμα. Αυτά, πω μυρωδιές. Πω. Για να είναι πιο σίγουρος, δεν είδες. Σου λέει εσύ είμαι πιο σίγουρος. Επιστρέψαμε στο δωμάτιο και δείτε τι ωραίος φωτισμός εδώ. Δεν είναι τέλειο. Αχ, βράδυ έξω. Έχει βραδιάσει φουλ. Ναι, αγάπη μου, πιέζει λίγο ακόμα γάλα. Πάω να ξεβαφτώ και να πέσω για ύπνο, γιατί έχω ξυπνήσει από το άγριο χάραμα. Γιατί την αγωνία μου που θα έρθω στο Γιάννενα και από τη χαρά μου δεν κοιμήθηκα καλά. Και δεν κοιμήθηκα καλά και ξύπνησα και νωρίς. Και να πάμε αύριο βόλτα να σας δείξουμε πολύ ωραία πράγματα. Καλημερούδια, εγώ θα πω, γιατί για εμάς η ώρα είναι 10 παρά κάτι, 10 παρά 2, 3, 4 λεπτά, κάπου εκεί. Η θερμοκρασία εδώ στους Ασπρόγγυλους είναι 18. Δεν το λες και ζέστη, καλά το λες. Και στην Αθήνα, παιδιά, σήμερα θα φτάσει 37, είδα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, νομίζω σας το είπα και χθες, αλλά δεν θυμάμαι, επειδή είδατε από το Instagram ότι έχω έρθει στα Ζαγόρια και με ρωτάτε που μένω, που τρώω και αυτά. Θα σας τα γράψω όλα από κάτω, θα σας γράψω σε ποιο ξενοδοχείο είναι, θα προσπαθήσω να σας δείξω μετά που θα είναι εδώ και ο Βασίλης και άλλα δωμάτια, να πάρετε έτσι μια εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραία τα δωμάτια, είναι πάρα πολύ όμορφα. Δείτε εδώ τώρα τι ωραία. Εμείς έχουμε βάλει την κουβέρτα εκεί για τον μικρό, όπως σας είπα. Να εξαπλώνεις δεξιά και αριστερά και στη μέση να καίει το τζάκι. Εντάξει, πιο χειμώνα. Πάμε με 18 βαθμούς που έχει εδώ καίει. Μπορείς να ανάψεις τζάκι. Τέλος πάντων, φύγαμε τώρα να πάμε κάτω να φάμε πρωινό και να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ένα πάρα πολύ ωραίο παραμυθένιο μέρος, πραγματικά παραμυθένιο, που θα σας κλέψει την καρδιά. Που εμένα μια φορά έχω πάει, δύο νομίζω, και μου έχει κλέψει την καρδιά. Και κάθε φορά που έρχομαι Ζαγόρια πηγαίνω πάντα. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα τι ωραία που είναι που θα φάμε πρωινό. Και εδώ το σαλονάκι. Εδώ ο Αλέξανδρος έχει ξετρελαθεί με τη γραφομηχανή, έτσι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, να τους έρχεται. Δείτε. Πολύ όμορφα είναι και δείτε και έξω. Για το καλοκαίρι. Έχει και ωραίο χώρο. Και πάρα πολύ ωραία θέα.
Και το πάει για βροχή και δείχνει βροχή σήμερα και ελπίζω να βρέξει γιατί μου αρέσει με αυτός ο φθινοπορεινός καιρός. Και τώρα να έρθει ζαγόρια και να μην έχει φθινοπορεινό καιρό, δεν λέει να έχει ήλιο και ζέστη. Οπότε, δείτε το τι ωραίο. Κήπους. Έχουμε έρθει σε ένα τέλειο μοναστήρι. Θέλω να δείτε λίγο πυράδια για να σας τραβήξω πλάνα, εννοείται. Θα σας δείξω μετά και απ' έξω την υπέροχη θέα. Θα πάθετε πλάκα. Είναι στο δρόμο όπως ανεβαίνεις για Ζαγόρια, πολύ νωρίς. Από Γιάννενα προς Ζαγόρια. Πολύ νωρίς είναι ένας δρόμος. Λοιπόν, άμα θέλετε να κάνετε έτσι και μια βόλτα σε ένα μοναστήρι, αξίζει πάρα πολύ. Είναι το μοναστήρι της γέννησης της Θεοτόκου. Σας το είπα και πριν. Νομίζω σας το είπα και πριν. Είναι ένα πολύ μικρό μοναστήρι, αλλά είναι υπέροχο και πάρα πολύ προσεγμένο και περιποιημένο. Και μας καλωσορίσαν και πάρα πολύ ωραία εδώ. Πρέπει να έρθετε. Και όσοι είστε από τα Γιάννενα μπορείτε να έρθετε εδώ σαν εκδρομή. Ναι. Τώρα έχει λίγο αέρα εδώ, γιατί είμαστε πάρα πολύ ανοιχτά. Ελπίζω να μ' ακούτε. Και επειδή έχει αρκετό ήλιο, τώρα ξαφνικά έχει βγάλει ήλιο. Δεν μπορώ να δω καλά την οθόνη αν φαίνεται καλά αυτή η υπέροχη θέα που βλέπω εγώ εδώ. Και μετά το μοναστήρι έχουμε έρθει εδώ στο γεφύρι του Κόκορη. Δεν έχει νερό βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πανέμορφα και πάρα πολύ ωραία. Δείτε εδώ πάνω, ομορφιές που έχει η χώρα μας. Πάρα πολύ ωραία και από εδώ. Δείτε. Είναι υπέροχα. Και εδώ είναι το μαγικό μέρος που σας έλεγα ότι θα σας δείξω. Δείτε εδώ πέρα η λίμνη. Τώρα δεν έχει πολύ νερό βέβαια. Έχω έρθει άλλες φορές και έχει περισσότερο νερό. Αλλά είναι πραγματικά μέσα στο δάσος. Δείτε εδώ. Δεν υπάρχει τριγύρω. Δεν σε δείχνω ρε, μην φοβάσαι. Δεν υπάρχει τριγύρω τίποτα. Μόνο δέντρα και η λιμνούλα η οποία έρχεται. Θα σας δείξω μετά από που έρχεται. Δείτε εδώ. Τι γελάτε, ρε. Θα σε κάνει. Ναι, να τρομάξω. Με τρομάζουν. Θα δούμε αρκούδες και τέτοια τώρα εδώ πέρα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε ότι εδώ πέρα μπορείς να κάνεις και μπάνιο. Γιατί το νερό είναι καθαρό. Έρχεται από τα βουνά, από ποτάμι. Και είναι τέλεια. Και μυρίζει και τέλεια. Μυρίζει καθαρό οξυγόνο, υπέροχο. Και έχει και από εκεί άλλη μία μικρή λιμνούλα. Κάποιος να σας κάνω. Εκεί δείτε. Μου χαλάτε την ηρεμία μου, ε! Λοιπόν, θα σταματήσουμε να μιλάμε όλοι μας για να μεταφέρουμε στον κόσμο την ηρεμία που έχει το μέρος, εντάξει! Λοιπόν, να σας δείξω από πού καταλήγει. Που, όχι που καταλήγει, από πού έρχεται για να καταλήγει και να γίνεται λίμνη. Από εδώ. Δείτε τι όμορφα που είναι. Δεν μπορώ. Κοιτάξτε. Από εκεί είναι ποτάμι και έρχεται και καταλήγει και πηγαίνει στη λίμνη. Αλλά τώρα τρέχει πάρα πολύ λίγο, γιατί έχει καιρό να βρέξει. Λοιπόν, δεν θα σας μιλάω. Πάω εγώ μέχρι το αυτοκίνητο να πάρω κάτι που έχω ξεχάσει. Να σας δείξω λίγο τη διαδρομή για να κατέβεις. Και μετά θα σας εξηγήσω και πώς μπορείτε να έρθετε εδώ. Λοιπόν, ελάτε. Ξέρετε τι μου κάνανε τώρα. Με φοβήσανε για αρκούδα. Και ακούω τις αυρούλες που περνάνε και τρελαίνομαι. Με πιάνει ταραχή. Μ' αρέσει η φύση, αλλά έναν φόβο τον έχω στη φύση. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να έρθετε, θα σας εξηγήσω. Αχ, ακολουθείτε τις πινακίδες που λένε για κήπους. Αγνώ αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά μου και φοβάμαι. Δεν τα αγνώ καθόλου. Λοιπόν, είναι γεμάτος αυρούλες εδώ. Ακολουθείτε το δρόμο που λέει για κήπους και αφού βγείτε από τους κήπους μετά βρίσκεται μια διχάλα. Εσείς συνεχίζετε ευθεία σε αυτή τη διχάλα.
Και λίγο πιο κάτω, στο αριστερό σας χέρι, θα δείτε ένα γιοφύρι. Χαμηλό γιοφύρι. Είναι ακριβώς απέναντι από αυτό το γιοφύρι. Να, εδώ είναι και η είσοδός του. Εκεί πέρα είναι η διχάλα. Εδώ δεξιά, μόλις δείτε αυτό, θα καταλάβετε. Να, το γεφύρι που θα δείτε στο αριστερό σας χέρι είναι λίγο πιο πίσω. Πολύ ωραία. Πρέπει να έρθετε και για πικνίκ, αρκεί να μαζέψετε μετά τα σκουπίδια σας και αυτά, εννοείται, δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Το έκανε το παιδί μου, το πετάει. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ. Νιώθω ότι είμαι στον παράδεισο, να ξέρετε, απλά. Έτσι νιώθω. Είναι πανέμορφα, αλλά πρέπει να φύγουμε. Τόσα χρόνια που έρχομαι εδώ στα Ζαγόρια, στο γυστό κάμπο δεν είχε τύχει ποτέ να έρθω, γιατί είναι και, εντάξει, μακριά σχετικά από το μονοδέντρο και από αυτά. Και γιατί δεν ήξερα το πόσο ωραία είναι εδώ. Και δείτε εδώ τι έχει. Έχει ένα πάρκο γεμάτο με σαρακατσάνικες στάνες. Και είναι πάρα πολύ όμορφο, θα σας τα δείξω. Να το δείτε κι αυτό. Είναι κάτι που και δεν σας έχω ξαναδείξει και χαίρομαι που σας φέρνω σε κάτι που δεν σας έχω ξαναδείξει και που το βλέπω εγώ. Δείτε τι ωραία. Wow. Είναι σαν ένα μικρό χωριό. Δείτε. Είναι γεμάτο όλο. Θα το γυρίσουμε όλο να σας το δείξω. Ελάτε να σας δείξω λίγο και μέσα. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να μπω. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν κλειστά αν δεν μπορούσα να μπω, αλλά δεν θέλω να κάνω κάποια ζημιά. Θα μπω λίγο εδώ μέχρι την είσοδο. Εδώ. Εντάξει, έχω τρελαθεί. Είναι απλά υπέροχα, πανέμορφα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Έχω ξετρελαθεί. Λοιπόν, τα λίγα πράγματα που έμαθα, γιατί εδώ πέρα δεν πιάνει ούχι σήμα, τίποτα, είναι ότι βασικά είναι ένα μουσείο, δεν είναι πραγματικά αυτές εδώ οι καλύβες από τότε. Το έχουν φτιάξει για να βλέπουμε εμείς τώρα που ζούσαν τότε. Είχαν εδώ πέρα φτιάξει τις καλύβες τους και το είχαν σαν σημείο συνάντησης και ερχόντουσαν και είτε βοσκάγαν τα πρόβατα, είτε κάνανε κάποια σαν γλέντια. Ναι. Κάτι τέτοιο καταλάβαμε, τέλος πάντων. Πώς ήταν, πώς ζούνε, πώς ζούνε. Πώς ζούσανε. Μου δώσανε και ένα χαρτί. Θα σας δείξω μετά. Βασικά, άμα το γκουγκλάρετε και όλα, σίγουρα κάτι θα βρείτε. Αλλά είναι πανέμορφα. Μουσείο. Έχει να πιεις και κάτι, να φας και κάτι, άμα θέλεις. Αλλά είναι ένα υπαίθριο μουσείο στην ουσία. Για να δούμε εμείς οι νεότεροι πώς ήταν. Παιδάκια μου, όμορφα, γλυκά και τρισχαριτωμένα. Εμείς έχουμε γυρίσει, κάναμε μπανάκι όλοι. Και τώρα ετοιμαστήκαμε για να φύγουμε να πάμε στον ξαδερφό μου. Λέω να μην πάρω την κάμερα και σας ξαναδείξω πάλι ή θα πάμε και στην πίτα της κίτσας πάλι. Λοιπόν, είναι αργά, είναι 7 και 7. Και ήθελα να σας πω ότι εγώ γυρνώντας από το γυφτόκαμπο μου έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση οι σαρακατσάνικες καλύβες εκεί. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο το θέαμα, ήταν εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι ότι όταν έφτασα εκεί πριν μάθω και νομίζοντας ότι είναι παλιές, είναι από τότε, ένιωθα πραγματικά διαφορετικά. Όχι ότι άλλαξε πολύ αυτό, αλλά θα προτιμούσα να ήταν από τότε. Θα μου πείτε πού να αντέξουν και αυτές οι καημένες, από άχυρα είναι. Αλλά πραγματικά το θέμα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και αξίζει να έρθετε να το δείτε. Και εγώ μπήκα λίγο στο Google, έψαξα, πάνω κάτω είναι αυτά που σας είπα
Και θέλω, επειδή είδα στο Instagram ότι με παρακολουθείτε πάρα πολλές αραγατσάνες, να μπείτε να μας γράψετε περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Εντάξει, 2-3 πράγματα. Μου είπανε μάλιστα ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου γίνεται και ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι εκεί. Ό,τι ξέρετε να μας το γράψετε, να βοηθηθούν τα κορίτσια που θέλουν να έρθουν. Οπότε κάπου δεν θα κλείσω αυτό το vlog. Και έρχονται κι άλλα. Θα κάνω κι άλλα από εδώ. Όσο είμαι εδώ θα ανεβάζω όσο πιο πολλά μπορώ. Όταν φτάνει εκεί γύρω στα 20 λεπτά θα το σταματάω και ξανά πάλι. Οπότε για την ώρα σας φιλώ και θα τα πούμε σύντομα. Ναι, κατεβαίνω. Και θα τα πούμε σύντομα να σας δείξω πολύ όμορφες εικόνες από όπου και αν πάμε, και εδώ στο Ζαγόρια. Και ίσως πάμε και στο Μέτσοβο, δεν ξέρω, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Μέτσοβο είναι από τα πιο ωραία ορεινά χωριά που μπορείτε να επισκεφτείτε. Αυτά, σας φιλώ, γιατί κατεβαίνουνε, να πάω κι εγώ να μην με περιμένουνε. Και να πάρω και τη ζακέτα μου οπωσδήποτε, γιατί σήμερα έχει πιο πολύ κρύο από χθες. Άντε, φιλάκια.